Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, να πούμε δύο λόγια για το Ευαγγέλιο, το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, και για τον συνθέτη αυτού του κειμένου, ο οποίος είναι ένας πολύ πολύ γνωστός μας Άγιος. Είναι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο ιατρός και των σωμάτων, αλλά είναι και αγιογράφος εικόνων της Παναγίας, 70 τον αριθμό, σε όλο τον ελλαδικό χώρο ευλογούντες, και ακόμα είναι και αγιογράφος. Μας διασώζει δηλαδή αυτό το οποίο ακούσαμε, την ενάτη οδή, για την οποία ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μας λέγει αυτά τα γλυκύτατα λόγια: «Αξιάγαστη στα αλήθεια και γλυκύτατη και κοσμοπόθητη η ενάτη αυτή οδή της Θεοτόκου, της νέας χάριτος του Ευαγγελίου, η οποία συντέθηκε ευχαριστήρια όχι για σωματικές, για γήινες, αλλά για άειλες, χάριτες και ουράνιες, όχι για πρόσκαιρη σωτηρία, αλλά αιώνια και αίδια μένουσα παντός του κόσμου, ο οποίος σώζεται υπό Κυρίου σωτηρίαν αιώνιον». Αυτή είναι η δύναμη λοιπόν αυτού του κειμένου που ακούμε. Και δεν είναι βέβαια φτιαγμένη από τις οδές των επιγείων ανθρώπων, αλλά από εκείνες τις καινούργιες που ψάλλουν στον ουρανό ενώπιον του Θεού οι μακάριοι. Γέννημα, εκφώνημα εκείνου του θεοειδέστατου νου, εκείνης της καθαρότατης καρδιάς, εκείνου του αγιότατου στόματος, αυτή η ίδια της αϊπαρθένου Μαρίας, της ίδιας δηλαδή της μητέρας του Θεού, η οποία όπως ξέρετε είναι και μητέρα μας. Και θα πρέπει να γνωρίζετε ακριβώς ότι γι' αυτό αγαπάει αυτόν τον τόπο, και το κείμενο αυτό έχει συντεθεί από πολύ παλιά βέβαια, πάνω από 2.000 χρόνια, στα ελληνικά. Αλλά υπάρχει αυτή η καλή συνήθεια εδώ στην Ελλάδα και όπου υπάρχουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ειδικά το 15 Αύγουστο, να λέγεται αυτό το Ευαγγέλιο συνοδεύοντας ακριβώς το μικρό παρακλητικό κανόνα, ο οποίος εναλλάσσεται με το μεγάλο παρακλητικό κανόνα μόνον αυτή την περίοδο του έτους. Και ξέρετε γιατί? Σαν το 15 Αύγουστο κάθε χρόνο θα πρέπει να θυμούνται οι Έλληνες την αγάπη τη μεγάλη που έχουμε για την Παναγία μας, αυτή η οποία προστάτευε τη βασιλεύουσα όσο καιρό έκρινε εκείνη, μέχρι την άλωση από τους εχθρούς της, τους σταυροφόρους. Γιατί αν θα μεταφερθείτε στο Άγιο Όρος, θέλετε δεν θέλετε νοερά, η εικόνα που έχουμε ενώπιόν μας είναι το Άξιο Νεστή, εκεί στις Καριές, και γνωρίζετε ότι μετά την Misguided Crusade, δηλαδή αυτή την σταυροφορία του Πάπα, η οποία αντί να χτυπήσει τα Ιεροσόλυμα, τους μουσουλμάνους και να απελευθερώσει την πόλη μια για πάντα, έστρεψε τα όπλα της εναντίον των αδελφών χριστιανών της Ανατολής και έδωσε το κέριο και θανατηφόρο χτύπημα στα 1204. Μετά από 57 ακριβώς χρόνια λοιπόν, το 15 Αύγουστο, με θαύμα πάλι της Παναγίας, θα μπουν τα νικηφόρα στρατεύματα του Παλαιολόγου και θα ανακαταλάβουν την πόλη και θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Αλλά μετά την πρώτη άλωση, επειδή ακριβώς δεν υπέκυψαν όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, άρχισε ένας απεινής διωγμός, και στα μοναστήρια ειδικά του Αγίου Όρους, από όπου είναι και το Άξιο Νεστή, υπέφεραν εξαιρετικά. Ο διοικητής μάλιστα του Αγίου Όρους, ο πρώτος, ονόματι Κοσμάς, αφού βασανίστηκε φρικτά και ακροτηριάστηκε στα μέλη, αποκεφαλίστηκε. Στη συνέχεια μετέβησαν, θα ξέρετε, στο Άγιο Όρος είναι όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί όλου του κόσμου συγκεντρωμένοι. Κατευθύνθηκαν λοιπόν αυτά τα βάρβαρα στρατεύματα του Πάπα εναντίον του Βουλγαρικού Μοναστηριού, το οποίο σεμνύνεται για μια εικόνα της Παναγίας, η οποία είναι η προαναγγέλουσα. Ένας μοναχός δηλαδή, τέτοιες ώρες, έκανε την προσευχή του, και όταν έλεγε τα λόγια αυτά τα γλυκύτατα στην Παναγία μας, του απάντησε η εικόνα και του είπε
Σε παρακαλώ πολύ, ειδοποίησε τους αδελφούς που είναι μέσα στο μοναστήρι. Ακούστε, το είναι φρικτά αυτά τα λόγια, ότι έρχονται οι εχθροί μου και οι εχθροί του Υιού μου. Και όσοι δεν αντέχουν να μαρτυρήσουν, καλό είναι να καταφύγουν στο δάσος, μέχρι ότου φύγουν αυτοί οι βάρβαροι. Και πράγματι, η εικόνα βρέθηκε στην είσοδο της Μονής και μετά από λίγο και τα στρατεύματα τα οποία εγκλώβησαν τους 26 ζωγραφίτες μοναχούς, 22 τον αριθμό και 4 οι προσκυνητές, οι οποίοι αντιστάθηκαν και κάηκαν ζωντανοί. Έμεινε μόνο η εικόνα, η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα ακριβώς στο τέμπλο, στο παρεκκλήσι αυτού του ναού. Και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στην Ιερά Μονή Ιβύρων, εκεί που είναι η Πορταΐτισσα, όπου έπνιξαν στη θάλασσα όσους αντιστάθηκαν και στο γνωστότατο βατοπέδι, που είναι και η ζώνη της Παναγίας, όπου και απαγχώνησαν όσους αντιστάθηκαν στα ύπουλα σχέδια του Πάπα. Τα λέμε λοιπόν αυτά γιατί είπαμε και το πρωί στη Θεία Λειτουργία πώς συγχωρούνται οι αμαρτίες μας. Μόνο με το αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το οποίο μεταδίδεται μόνο από Ορθοδόξους ιερείς σε Ορθοδόξους πιστούς. Και όταν σχολάει η Θεία Λειτουργία και πηγαίνεται στο καλό, ο ιερέας συνεχίζει και βάζει όλων σας τα ονόματα, όπως τα μνημονεύσαμε και απόψε, μέσα στο Άγιο Ποτήριο και λέει αυτά τα φρικτά λόγια, απευθυνόμενος στον Κύριό μας, απόπλυνον Κύριε τα ανομήματα ζώντων και κεκοιμημένων Ορθοδόξων Χριστιανών, από αρχής έως εσχάτων. Το αίμα Σου το Αγίο είναι το μόνο το οποίο μπορεί να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας. Και ακούστε τη συνέχεια, πρεσβείες της Θεοτόκου και πάντων Σου των Αγίων. Να ξέρετε λοιπόν ότι είμαστε οι μόνοι οι οποίοι όχι μόνο δεν βλαστημάμε το όνομα της Παναγίας όπως κάνουν οι παπικοί με πάρα πολλούς τρόπους, αλλά και την αγαπάμε και στα πόδια της προσπέφτουμε, όπως κάνουμε και σήμερα, να μας βοηθήσει μέχρι τέλους σε όλες τις δυσκολίες της ζωής μας, και τις προσωπικές, και τις κοινωνικές, και τις εθνικές. Αμήν.